Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας καλωσορίζουμε, γιατί είναι η πρώτη τέτοια μεγάλη εκδήλωση μετά από πάρα πολλά χρόνια που η πανδημία μας στέρισε αυτές τις μεγάλες κλίμακας έτσι, συναντήσεις, διαζώσεις. Και γιατί, πιστέψτε με, για αυτό το διήμερο έχουμε δουλέψει πάρα πολλούς μήνες. Οπότε έρχεται αυτή η κόπωση που θέλεις κάποια στιγμή να παρουσιάσεις αυτό για το οποίο δουλεύεις και στο οποίο έχεις επενδύσει τόσο πολύ. Θέλω να σας πω λίγα πράγματα για το πλαίσιο, για να ξέρετε πού έχετε έρθει, όσοι ενδεχομένως δεν έχετε διαβάσει, όσοι έχουμε δημοσιεύσει προκαταβολικά. Σκεφτήκαμε με αφορμή τα 10 χρόνια να μην κάνουμε κάτι σαν απολογισμό προφανώς, αλλά να παρουσιάσουμε σε εσάς και να συζητήσουμε μαζί σας ιδέες, προτάσεις και πρακτικές, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, για το πώς από πράσινη σκοπιά μπορούμε όλοι μαζί να δούμε νέα εργαλεία, νέες λύσεις, νέες προτάσεις για τις οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις της εποχής μας, η οποία είναι μια εποχή βαθιών μετασχηματισμών, για την οποία θεωρούμε πως τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι πια fit for purpose, δεν είναι δηλαδή αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές. Σήμερα λοιπόν το Φόρουμ Ιδεών Rethink, αναστοχασμός, προσπαθούμε να ξανασκεφτούμε όλοι μαζί. Είναι μια συλλογική διαδικασία, δεν είναι κάτι το οποίο απλώς παρουσιάζουμε, αλλά θέλουμε πολύ να το συζητήσουμε μαζί σας. Αυτή είναι πάντα η λογική ούτως ή άλλως όποιου πράγματος κάνουμε. Θέλει να στρέψει την προσοχή σε ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι εξόχως σημαντικά και ταυτόχρονα εξόχως υποτιμημένα στον ελληνικό δημόσιο διάλογο. Οπότε, διατρέχοντας γρήγορα το πρόγραμμα, το οποίο ούτως ή άλλως νομίζω έχετε στις τσάντες σας, θα σας πω λίγα πράγματα για το γιατί επιλέξαμε αυτά τα θέματα. Ξεκινάμε με το ριζοσπαστικό δημοτισμό, γιατί θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από νέες αρμοδιότητες, νέα εργαλεία και ίσως ένα νέο ρόλο συνολικά. Χαίρομαι πολύ που και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, είναι εδώ, ένας από τους πρώτους συνεργάτες του Ιδρύματός μας και από άλλο ρόλο τότε του Αντιδημάρχου, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή την μακρά σχέση. Επομένως, από τη μία νέα εργαλεία για τους Δήμους, για την τοπική αυτοδιοίκηση και απ' την άλλη ο ρόλος των πολιτών, πώς οι πολίτες μπορούν να είναι συμμέτοχοι στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το χάσμα πόλης και υπαίθρου, τεράστιο ζήτημα, με πολλαπλές συνέπειες, θα μας τα πει και ιδιαίτερα ο κύριος Κοντζαμάνης αργότερα και όλοι οι ομιλητές στο πάνελ. Είμαστε, θεωρούμε, εξαιρετικά προετοίμαστοι τόσο σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά και οι πολίτες οι ίδιοι για να ανταποκριθούμε μακροπρόθεσμα σε αυτή την πρόκληση. Ενεργειακή δημοκρατία. Πώς μπορούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, καταπολεμώντας την ενεργειακή φτώχεια, κάνοντας τους πολίτες από την άλλη μεριά συμμέτοχους στην ενεργειακή μετάβαση. Γιατί και πώς μπορούμε να δούμε τη δημοκρατία, την ενέργεια ως δικαίωμα. Και όχι να κοιτάμε απλώς πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των λογαριασμών και να σταματάμε εκεί, στις τιμές δηλαδή. Μετά από μία μακρά κρίση. Το μετά το βάζω και με ένα ερωτηματικό δίπλα. Δεν νομίζω ότι η κρίση έχει σταματήσει στην πραγματικότητα. Έχουν αλλάξει ή έχουν αναδημορφωθεί κάπως κοινωνικές δυναμικές. Πώς μπορούμε λοιπόν και στη χώρα μας να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε ανοιχτές και συμπεριληπτικές κοινότητες. Με αλληλεγγύη ο ένας για τον άλλον και με αποδοχή του άλλου, με το αλφα κεφαλαίο. Έχουμε πολλά επιπλέον. Επιμέρους ζητήματα, στα διαλύματα. Οπότε τα διαλύματα δεν είναι απλώς για έναν καφέ και για να πάρουμε μία ανάσα, αλλά για να πάρουμε επιπλέον τροφή για σκέψη. Να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα έμφυλα στερεότυπα. Να δούμε τι γίνεται με τους καθαρούς λογαριασμούς, πόσο καθαροί είναι οι λογαριασμοί ενέργειας και τι σημαίνει τελικά αυτό για το ρόλο που έχουμε ως πολίτες. Να δούμε για το συμμετοχικό προϋπολογισμό και τι εργαλείο είναι αυτό σε τοπικό επίπεδο, πώς ενισχύει ή όχι την συμμετοχική δημοκρατία. Και βέβαια, τι μπορεί να μάθει κανείς από μία έρευνα για την παρουσίαση των προσφύγων στα ελληνικά μίντια. Οπότε είναι αρκετά έτσι ευρύ το φάσμα όσων θα συζητήσετε και θα συζητήσουμε όλοι μαζί στα διαλύματα. Και όλα αυτά τα ζητήματα τα επιλέξαμε όχι απλώς γιατί είναι ενδεικτικά και αντιπροσωπευτικά του δικού μας τρόπου δουλειάς, του δικού μας προγράμματος, αλλά γιατί εντάσσονται και στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος. Αντιλαμβανόμαστε από τη μία τον νέο περιφερειακό ρόλο που έχει πάρει το γραφείο, είναι πλέον υπεύθυνο και για τη Βουλγαρία, επομένως επιδιώκουμε ακόμα στενότερη σχέση, λίγο πολύ πάνω στη βάση αυτών των ζητημάτων που σας ανέφερα και θα συζητήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με την ευρύτερη περιοχή, αλλά επίσης αντιλαμβανόμαστε και συμμετέχουμε σε μία προσπάθεια έτσι ενδυνάμωσης των σχέσεων του μεσογειακού άξονα του Ιδρύματος, από την
Θεσσαλονίκη μέχρι την Ιταλία, μέχρι τη Γαλλία, μέχρι και τη Βαρκελόνη που έχουμε σήμερα μαζί μας τη Λάουρα Ρότ, την κεντρική μας ομιλήτρια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε βρεθεί εδώ για να ακούσουμε τις ομιλήτρες και τους ομιλητές μας, αλλά κυρίως να ακούσουμε και εσάς. Έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε και με το ψηφιακό μας εργαλείο, το Mentimeter, θα έχετε τη δυνατότητα να θέσετε ερωτήματα, σχόλια και δικές σας προτάσεις, γιατί όχι. Θέλω απλώς να σας προσκαλέσω να μείνετε μαζί μας εκτός από τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και αύριο. Αύριο μεταφερόμαστε από το πολύ ωραίο συνεδριακό κέντρο εδώ του Μεγάρου Μουσικής σε ολόκληρη την πόλη, από το Βαρδάρι μέχρι και το Ινστιτούτο Γκέτε. Και έκανα αρκετές συνεντεύξεις αυτή την εβδομάδα και σε μία ραδιοφωνική μου είπαν κάτι το οποίο το βρίσκω πολύ εύστοχο, ότι η δεύτερη μέρα δεν έχει πολύ μπούρου-μπούρου. Ίσως μεταφράζεται πιο εύκολα το πολύ μπλα-μπλα για τις διερμηνείς μας. Οπότε σήμερα συζητάμε αρκετά θεωρητικά, αλλά αύριο επιδιώκουμε να δείξουμε μέσα από τη δουλειά όλων των συνεργαζόμενων φορέων, είμαστε τυχεροί να είναι 23, αυτοί, πώς βρίσκουν πρακτική εφαρμογή οι ιδέες αυτές. Οπότε κλείνω με μερικές ευχαριστίες, θα έχω περισσότερες στο τέλος, αλλά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις ομιλήτρες και τους ομιλητές μας, όλους εσάς και κυρίως όσους και όσες κάνατε ένα μακρινό ταξίδι. Είναι αρκετοί αυτοί που ήρθαν από αρκετά μακριά, όπως θα διαπιστώσετε τώρα και με τις ερωτήσεις μας. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την υπέροχη ομάδα του Ιδρύματός μας, του γραφείου μας. Έχω να πω πολλά περισσότερα για αυτούς στο τέλος, οπότε θέλω να μείνετε μαζί για να τους γνωρίσετε έτσι όπως τους πρέπει. Αλλά θα παραδώσω τη σκυτάλη για όλη την ημέρα στην Αλεξία Καλαϊτζή. Νομίζω, και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη, μία από τις καλύτερες δημοσιογράφους της γενιάς της και χαιρόμαστε πολύ που και αυτή είναι μαζί μας στη σημερινή προσπάθεια και με super outfit εντελώς πράσινο. Οπότε, Αλεξία, ο λόγος σε σένα, νομίζω εγώ μίλησα αρκετά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Hello everybody, it's really a pleasure to have you all here. Michalis, your colleagues, and you, you've done an excellent, you've done miracles in actually having a list of people who not only share theoretical knowledge, but also their experience and their passion about topics that they will define our lives and the lives of the next generations. We need to find a green compass, and I think and I really hope that after all these sessions, we'll be able to rethink, and the most important, we'll be able to react, because we need to react in new, innovative ways, and I think we'll find the way talking and discussing all together.